Το 2-2 πέτυχε η ομάδα της Καλαμάτα BC, που νωρίτερα σήμερα επικράτησε τον Δρομέων Τρίπολης με 76-64 στο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής μπάσκετ ανδρών. Η καλαματιανή ομάδα προηγείται στη βαθμολογία με 4 βαθμούς μαζί με Έολο Αγιάς και Παναχαϊκή, την οποία θα αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, πρωταγωνιστές και των δύο ομάδων μίλησαν στην κάμερα του Best. Ήταν ένα αρκετά δύσκολο μάτς. Δεδομένου ότι όλη την εβδομάδα είχαμε κάποιες απουσίες στην προπόνηση και δεν κάναμε αρκετά καλές προπονήσεις. Όμως παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στο ημίχρονο, είχαμε φύγει συν 20 μπροστά. Όμως λόγω κούρασης και λόγω του ότι όλη την εβδομάδα δεν ήμασταν καλά, αυτή η διαφορά χάθηκε. Όμως παρόλα αυτά στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε εύκολα την νίκη, θεωρώ. Σήμερα ήταν η πρώτη αγωνιστική στην ουσία μέσα στην έδρα μας. Είχε προηγηθεί το αγώνα με την ΕΑ στην Πάτρα. Παρουσιάσαμε στα 3 δεκάλεπτα ένα πιστεύω πάρα πολύ καλό μπάσκετ για αν καλολογιστεί κανείς ότι ακόμα είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στο τέταρτο δεκάλεπτο λίγο χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας, κακές επιθέσεις, έπεσε και λίγο ρυθμό στην άμυνα που είναι το δυνατό μας σημείο, το κλειδί της ομάδας. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε ευχαριστημένοι, σίγουρα, συνεχίζουμε. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και μακάρι να πάνε όλα καλά γιατί είναι και δύσκολη εποχή λόγω COVID. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, το ξέραμε εκ των προτέρων. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα έμπειρη, με παιδιά έμπειρα, δυνατή, έκανε καλό ξεκίνημα. Εμείς κάναμε άσχημο ξεκίνημα στην έδρα μας, χάσαμε από το Ενεργοτέλη. Ήταν μια δύσκολη ημέρα. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε γιατί είχαμε και κάποια θέματα με τραυματισμούς. Η Καλαμάτα κέρδισε δίκαια. Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.